Στέλλα, είμαστε στην εποχή παραγωγής του Τσίπουρου, μια ιδιαίτερη εποχή φέτος λόγω του κορονοϊού βεβαίως. Οι εικόνες που βλέπατε τα προηγούμενα χρόνια και βλέπαμε με τις παρέες, μαζέδες, τα όργανα δεν υπάρχουν. Ωστόσο, οι παραγωγοί συνεχίζουν, έτσι. Έτσι ακριβώς. Φέτος είναι λίγο ιδιόμορφη η κατάσταση. Υπό άλλες συνθήκες δουλεύαμε 24 ώρες το 24ωρο. Εδώ ο κάθε παραγωγός έφερνε την οικογένειά του, τους φίλους του, γιορτάζανε πάρα πολλές ώρες όσες διαρκούσε η απόσταση. Με πάρτι, με φαγητό, ανάβαμε το τζάκι. Φέτος, λόγω της κατάστασης, είναι κάπως ιδιόμορφη. Αυτό έχει αλλάξει και εμείς θα προσαρμοστούμε στις καινούργιες συνθήκες. Επομένως, περιοριζόμαστε και δουλεύουμε μόνο 12 ώρες. Τρεις γενιές, έτσι, η οικογένεια. Ναι, έχει ξεκινήσει από τον παππού μου. Θα πάει και στην τέταρτη γενιά στο μέλλον. Μας αρέσει γιατί κρατάμε την παράδοση, το κάνουμε από μεράκι. Υποδεχόμαστε πολλούς παραγωγούς εδώ. Το καζάνι δουλεύει με αέριο. Αυτό σημαίνει ότι έχει καλύτερη και σταθερή και σταθερότητα στην απόσταξη. Δεν χρειάζεται με τα ξύλα. Βέβαια, είναι και ο παραδοσιακός τρόπος και αυτός μας αρέσει. Απλά με το αέριο έχουμε πιο σταθερή απόσταξη. Που αυτό σημαίνει και καλύτερο ποιοτικά τσίπουρο. Μιλάμε για διπλοβρασμένο τσίπουρο, διπλής απόσταξη. Το οποίο εδώ στην περιοχή μας όλοι το προτιμούν και είναι και πιο ποιοτικό. Τώρα, εάν κάποιος ρωτήσει με ή χωρίς τσίπουρο, αυτό είναι καθαρά προσωπικής προτίμησης. Φυσικά, το τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο δεν περιέχει μέσα καμία άλλη πρόσμιξη, είναι κανένα άλλο τεχνικό συστατικό, είναι φυσικό προϊόν, 100% από αλκοόλ στέμφυλα γεωργικής προέλευσης. Και φυσικά υπάρχει και το τσίπουρο το παλαιωμένο, το οποίο και αυτό περνάει από βαρέλι και είναι ακόμη ένα πιο φυσικό προϊόν και μπορεί να, να το παρομοιάσει κάποιος ότι στη γεύση του μοιάζει με ένα πολύ καλό παλαιωμένο ουίσκι. Το χωρίς γλυκάνισο είναι πιο βαρύ, ίσως. Όχι, θα έλεγα εγώ ότι μπορεί να είναι πιο ελαφρύ λόγω ότι δεν περιέχει μέσα γλυκάνισο, το οποίο είναι ένα φυσικό προϊόν. Αλλά στο τσίπουρο συμπεριφέρεται διαφορετικά. Βλέπουμε ότι κερδίζει έδαφος κιόλας το χωρίς. Ναι, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα από τους νέους ότι προσπαθούν να καταναλώνουν τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο. Και εμένα, αν με ρωτήσετε, τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι προτιμώ το χωρίς γλυκάνισο, γιατί είναι ένα πολύ φυσικό προϊόν.